Τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση λένε ότι η Ελλάδα συμφώνησε να μην διεξάγει ασκήσει και αναχαιτήσει τουρκικών μαχητικών μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Κάτι που σημαίνει πω αποδέχεται εν την πράξη πω τα χωρικά τη ύδατα και ο εναέριο χώρο τη θα οριοθετούνται όπω ακριβώ επιθυμεί Άγκυρα. Η ελληνική κυβέρνηση το διαψεύδει κατηγορηματικά μέσω του κυβερνητικού εκπρόσωπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίο είπε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα παραπέποντα τον κατάλογο του 2010 για το περιεχόμενο των συνομιλιών. αυτά που αναφέρουν τα τουρκικά. Μέσα μαζική Ενημέρωσης ουσιαστικά αφορούν την επαναφορά της συμφωνίας που είχε συνάψει η τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Ντόρα Πακογιάννη μετά τον θάνατο του Έλληνα πιλότου της πολεμικής αεροπορίας Κώστα Ηλιάκη κατά τη διάρκεια αερομαχίας στο Αιγαίο. Μετά την πτώση του μαχητικού του Κώστα Ηλιάκη, η Ελλάδα συμφώνησε ότι δεν θα πραγματοποιεί αναχαιτήσει εγκύτερα του μισού μιλίου. Με λίγα λόγια, οι αναχαιτήσει γίνονταν με τα μάτια και προφορικέ. Όταν λέμε προφορικέ, εννοούμε πω ο εκάστοτε πιλότο τη πολεμική αεροπορία ειδοποιούσε τον Τούρκο πιλότο πω βρίσκεται εντό του ελληνικού εναέριου χώρου και έπρεπε να αποχωρήσει. Φυσικά οι Τούρκοι πιλότοι αγνούσαν ολοκληρωτικά τι προφορικέ παρενέσει και συνέχιζαν τι παραβίασει. Από το 2008 δεν διεξαγόταν κανονικά όπω γίνονταν από το 1979 μέχρι τότε. Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριάτ, με κεντρικό πρωτοσέλιδο τίτλο Κόκκινη γραμμή με τη Λάρισα, αναφέρεται σε συζητήσει Ελλάδα-Τουρκία για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που ξεκινούν εκ νέου την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα, τονίζοντα μάλιστα πω ξεκινάει η αιγαιοπελαγήτικη άνοιξη στην Άγκυρα. Συνάντηση στρατιωτικών αντιπροσωπιών με στόχο να ανοίξει μια νέα σελίδα μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Καθώ οι αντιπροσωπίε των Υπουργείων Άμυνα συναντώνται μετά από τρία χρόνια και Νέα μήνας, στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα όπω η αποτροπή τη ενόχληση μεταξύ πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων στο Αιγαίο. Και κόκκινη γραμμή μεταξύ των αρχηγείων αναφέρει η Χουρίατ. Η συμφωνία κατά του Τούρκου περιλαμβάνει τα εξή: Να υπάρχει απόσταση ασφαλεία μεταξύ των πολεμικών πλοίων των δύο χωρών στο Αιγαίο, να μην πετούν τα πολεμικά αεροσκάφη τη μία χώρα σε χαμηλό ύψο επάνω από τα πολεμικά πλοία τη άλλη, να μην παρενοχλούν τα πολεμικά αεροσκάφη τη μία χώρα τα πολεμικά πλοία τη άλλη με οποιονδήποτε τρόπο. Να αποφεύγουν τα πολεμικά πλοία του επικίνδυνου Λίγμος.